το μακρινό 1991, η ιστορία της οικογένειας Δράκου μπήκε ορμητικά σε κάθε ελληνικό σπίτι που είχε τηλεόραση. Κατάφερε κάθε απόγευμα να καθυλώνει το τηλεοπτικό κοινό όλων των ηλικιών με τους έρωτες, τις σύντριγγες, τις σχεδόν εξωπραγματικές ιστορίες των δράκων και του περιβάλλοντός τους, έτσι όπως τα σκεφτόταν και τα δημιουργούσε ο μοναδικός Νίκος Φόσκολος. Το πείραμα, φιλόδοξο. Κάποιοι πίστευαν ότι δεν θα πάει πέρα από κάποιους μήνες. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως ο Μήνος Κυριακού, πόνταρε εξ αρχής την τεράστια επιτυχία του. Και είχε δίκιο. Το πρώτο επεισόδιο έκανε τηλεθέαση 62%. Εκείνα τα χρόνια έκανε ο ίδιος ένα σεμινάριο, κοιτάζοντας πολύ τα αμερικάνικα καθημερινά, παρακολουθώντας τα πάρα πολύ και αναλύοντάς τα, σκεπτόμενος ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Όλοι στο κανάλι, ο Κυριακού, όλοι είμαστε ανάστατοι. Τι θα γίνει με τη τηλεόραση? Το πρώτο ελληνικό μεγάλο καθημερινό. Πήγα λοιπόν να τον βρω, τότε ήταν σύμβουλος του στον Αντένα, είχε ένα γραφείο στον Αντένα και ετοίμαζε τη λάμψη. Δεν το πίστευε κανείς. Τελικά κανένας δεν φανταζόταν ότι θα πήγαινε τόσα χρόνια και θα κάνει τόσο μεγάλη καριέρα. Να το αναβάλεις, να το ματαιώσεις. Δεν είμαι σε θέση να δω κανένα. Και ο τελευταίος κλητήρας εδώ μέσα μπορεί να πάρει άδεια για 10 μέρες, για 20, για ένα μήνα. Εγώ δεν μπορώ για μια μέρα. Δεν μπορώ. Μιλούσαμε με τον Στέλιο τον Αντωνιάδη μήνες πριν ξεκινήσει η λάμψη. Ωστόσο, κάποια μέρα ο Στέλιος μου λέει: κοίταξε, έχουμε στα Σκαριά ένα πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Θα κάνουμε μία σειρά στην τηλεόραση που όμοιά της έχει να γίνει από τότε που έκανε το μεγάλο μπάμ ο Άγνωστος Πόλεμος. Θα είναι μία σειρά που θα μιλήσει όλη η Ελλάδα για αυτή. Θα είναι μία σειρά που θα καθυλώνονται πόλεις και χωριά για να τη βλέπουν. Σε θέλω να αναλάβεις το κομμάτι του ενδυματολόγου. Θέλω έναν άνθρωπο, έναν συνεργάτη που να γράφει καλά και να μου κάνει τους διαλόγους, να του δίνω τις περιλήψεις των επεισοδίων και κάποια επεισόδια να μου τα κάνει αυτός. Να τον έχω, μου λέει, και σαν backup, ρε παιδί μου, πες ότι παθαίνω μία γρίπη. Με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν ένα πρωί ο Νίκος και μου λέει: πάμε να κάνουμε κάτι που δεν τέλνουν σε κανείς ως τώρα στην Ελλάδα. Πάμε να κάνουμε καθημερινή σειρά. Έχω το πράσινο φως από το Μήνωα. Εδώ έχω γράψει τα συμπεράσματά μου. Για να μην φανώ προφήτης μετάχριστο. Τι θα έλεγες λοιπόν για μια καθημερινή σειρά? Ακούω καθημερινή σειρά. Η τρίχα μου σηκώθηκε. Δεν ξέραμε τότε τι σημαίνει καθημερινή σειρά. Μας έκανες και εμάς να νιώσουμε κάπως σπουδαίοι. Για στραφείτε, παιδιά. Να με τρελάνετε. Τι συμβαίνει με μένα? Αρχίζει ο Νίκος ο Φόσκολος να μου διηγείται για τη λάμψη. Εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και φεύγοντας από εκεί μου υποσχέθηκε ότι εγώ θα παίξω το ρόλο του Σπυρόπουλου. Πριν αρχίσουν τα γυρίσματα, στο σπίτι μας, ένα βράδυ, ο Νίκος ο Φόσκολος και η Αλίκη τίμασαν την ομάδα της λάμψης. Η Αλίκη του λέγε ορισμένα πράγματα, ο Νίκος τη δεχόταν πάρα πολύ και τη θαύμαζε και του είπε κάποια ονόματα που πρέπει να παίξουν στη λάμψη και ο Φόσκολος αυτό το υλοποίησε. Τώρα. Ας πήγουμε οι δυο μας μακριά από όλους, μακριά από όλα. Του είπε για την Κάτια τη Δανδουλάκη, τον Χρήστο τον Πολίτη, τον Κώστα τον Σπυρόπουλο και την Ελένη την Κούρκουλα. Αυτό που έχει ο αδελφός μου λέγεται μανία. Βλέπει βέβαια ό,τι βλέπουμε κι εμείς γύρω μας. Μια κοινωνία να βουλιάζει κάθε μέρα πιο βαθιά μέσα στο έγκλημα, τη ληστεία, τη διαφθορά και το βόλεμα. Δεν περνάει μια-δυο εβδομάδες και με παίρνει στο τηλέφωνο. Μου λέει: Γιώργο, έλα στην Βουλιούπολη. Πάω στην Βουλιούπολη. Μου λέει: κοίταξε, δεν θα μπορέσει να κάνει το ρόλο του Σπυρόπουλου. Και αποφάσισα να κάνεις το ρόλο του σκηνοθέτη που τον έκανε ο Δίγκας. Ο Κυριακού έκανε πάρα πολύ παρέα με την Αλίκη. Από εκεί λοιπόν τον είχα γνωρίσει και βγαίναμε και τα βράδια και περνάγαμε και πολύ ωραία και μπουζούκια και ήταν μια εποχή. Τώρα πώς του ήρθε του Κυριακού ότι εγώ μπορώ να παίξω τη Σελήνη είναι μια δική του υπόθεση. Αυτός με σύστησε στο Φόσκολο. Περνάνε δύο εβδομάδες, τρεις. Με ξαναπαίνει τηλέφωνο. Τι έγινε, το τι συμβαίνει? Λέει, δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις το ρόλο του Δίγκα. Δεν έχεις ρόλο. Και θα κάνεις το σοφέρ που δεν μιλάει. Λαμβάνω ένα τηλεφώνημα από τον διευθυντή παραγωγής τότε, τον Στέλιο τον Αντωνιάδη.
ντάλα καλοκαίρι και μου λέει, να σου πω, ανέβα επάνω, σε θέλει ο Νίκος. Λέει, ο Νίκος ο Φόσκολος. Θέλει να σε δει. Σάντρα, τι έπληξε να σε. Αυτή που σου χρωστούσα από προχτές. Και μου δίνει ο Νίκος να διαβάσω τη Σάντρα. Διαβάζω. Αυτή τη μου λέει, τι λες. Και λέω το αδιανόητο. Α, θα σας απαντήσω τη Δευτέρα. Θα το σκεφτώ το Σαββατοκύριακο. Έβγαλε κάποια στιγμή να έχω μια ερωτική σχέση με την Τατιάνα, από την Καψάλη, αλλά μέχρι εκεί. Και εδώ αυτό ήταν ένα μαρτύριο το οποίο πέρασε και το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Να τρέχω συνέχεια στην Ελλιούπολη και να μου ακυρώνει τους ρόλους τον ένα πίσω από τον άλλον. Βέβαια, πάντοτε μου έλεγε ότι υπήρχε κάποια αιτία συγκεκριμένη. Και οι δύο περιπτώσεις ήταν από γυναίκες. Και κάποια στιγμή, και εκεί η Βραδάκη χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει: άκου να σου πω. Δεν θα μου σπάσει τα νεύρα, εσύ. Λοιπόν, τσακίσου στις 8 η ώρα το πρωί θα είσαι στο στούντιο. Θα είσαι στο πλατό. Έχεις πάρει το ρόλο και θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Εγώ εσένα θέλω. Η πρώτη συνάντηση της Λάμψης με όλο το cast έγινε στο θέατρο Δανδουλάκη. Μας είχε μαζέψει ένα απόγευμα εκεί ο Φόσκολος, όλο το cast. Μας εξήγησε τι θα είναι, πώς το νιώθει. Μας έβαλε, θυμάμαι, και τους τίτλους της μουσικής να διαλέξουμε ποιος άρεσε περισσότερο σε ποιον. Ναι, είχε γίνει συνάντηση στο θέατρο και βρεθήκαμε όλος ο Θίασος που τον είχε επιλέξει με πάρα πολύ προσοχή ο Νίκος ο Φόσκολος. Θυμάμαι μια πυρετώδη προετοιμασία, πραγματικά πυρετώδη προετοιμασία, να γίνουν σκηνικά που δεν είχαν ξαναγίνει, ένα Νίκο Φόσκολο να έχει φοβερή αγωνία και άγχος να... και μια διάθεση να κατακτήσει πάλι επιτυχία. Είχαμε γύρισμα όρτινο 8 και εμφανίστηκα στο γύρισμα κατά τη μία με το Φόσκολο να μην με ξέρει και να θεωρεί ότι είμαι ένα κολόπεδο, μια ντίβα η οποία τολμάει στο πρώτο γύρισμα εμφανιστεί στη μία. Εγώ είπα την πλήρη αλήθεια. Είπα ότι εμένα με πήρε ο ύπνος. Τελεία. Δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο. Και μπήκαμε στο πρώτο γύρισμα με άσχημες σχέσεις μαζί του. Διότι του είχα κάνει καψόνι. Αλέξη, εσύ θέλεις παντρευτούμε. Flashback σε μία